Γενικότερα το φαινόμενο όντως φαίνεται να παρουσιάζει μια αυξητική τάση, ωστόσο αυτό που εγώ παρατηρώ και μέσα από την δικιά μου πρακτική αλλά και μέσα από αιτήματα που καθημερινά έρχονται και από εκπαιδευτικούς αλλά και από γονείς, είναι όχι μόνο βία και επιθετικότητα μέσα στα σχολικά πλαίσια, αλλά και γενικότερα μέσα στο σπίτι αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Γι' αυτό και η σημερινή μας συνάντηση και η δικιά μου τουλάχιστον εισήγηση έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι του πλαισίου και πώς η βία και επιθετικότητα έχει γίνει ένα ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενο. Οπότε, πώς να μην επηρεάζει και τους νέους οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τέτοια φαινόμενα. Γενικότερα είναι ένας θεσμοθετημένος τρόπος πλέον επίλυσης διαφορών αλλά και επιβολής της ισχύως, το οποίο φαίνεται κιόλας και από τους πολέμους στην τηλεόραση γενικότερα και η εγκληματικότητα όπως έχει αυξηθεί. Οπότε η επιθετικότητα και η βία φαίνεται σαν ένας θεμητός τρόπος επίλυσης διαφορών. Είναι πολύ σημαντικό να ενταχθεί όχι μόνο η οικογένεια αλλά και τα ευρύτερα πλαίσια τα οποία συμμετέχουν όλα τα παιδιά, το οποίο έχει να κάνει με το σχολείο, την κοινότητα, αλλά και ένα πιο ευρύτερα κοινωνικό πλαίσιο. Σε περιστατικά που βλέπουμε ότι η οικογένεια δεν μπορεί να συμμετέχει ή δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτή το κομμάτι της πρόληψης τουλάχιστον, το σχολείο είναι αυτό που μπορεί με κάποιο τρόπο, σε συνεργασία φυσικά με όλους τους φορείς, να πλαισιώσει μια τέτοια προσπάθεια. Θεσμοθετημένα δεν είναι τόσο ευρέα γνωστό, γι' αυτό και πολύ συχνά λαμβάνω αιτήματα από εκπαιδευτικούς έτσι μεμονωμένα να οργανώσουμε παρεμβάσεις μέσα στα πλαίσια της τάξης αλλά και ευρύτερα μέσα στο σχολείο. Οπότε η εικόνα που εγώ έχω ασκώντας ιδιωτικά την πρακτική μου είναι αυτό ότι δεν υπάρχει κάποιες φορές που μπορούν να απευθυνθούν. Υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι, ωστόσο πολύ περιορισμένος αριθμός και τα αιτήματα πολύ μεγάλα. Ναι, φυσικά το τελευταίο διάστημα παρατηρώ αύξηση και όχι μόνο μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο στα περιστατικά που φτάνουν σε μένα αλλά και μέσα από συζητήσεις κυρίως με εκπαιδευτικούς και γονείς. Ευχαριστώ πολύ.